έχουμε γάμο όμως. Έχουμε κάποιους που είναι εναλλακτικοί, παντρεύονται. Θέλω να είναι καλά. Ποιος? Λέω και εγώ την αγαπώ και θέλω να είναι καλά. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Έχουμε γάμο, όχι εναλλακτική, κανονική, φυσιολογική. Η κυρία Τσολάκη μαζί με τον κύριο Παύλο Πετρουλάκη παντρεύονται, όπως αποκαλύπτει η Δεν είναι η Τσολάκη εναλλακτική? Εντάξει, όχι. Όχι, όχι, είναι πιο pop. Εμείς τηλεόραση είμαστε λαϊκό, ναι. Εμπορική. Ηρωνεύομαι, γιατί για μένα δεν υπάρχει αυτό το εναλλακτικό που λέτε. Υπάρχει. Έλα, μωρέ τώρα. Κοίτα, υπάρχει. Η τρόπο σκέψη πολλών ανθρώπων είναι αλλιώ. Δεν υπάρχει. Πράγματα. Που πάνε σε κάμπι, κάνουν γυμνισμό. Είναι άλλο στυλ, πριν είναι οι άνθρωποι. Αλλιώ στη ζωή είναι. Μακριά από αυτό τη δημοσιότητα. Καλά, και για αυτούς και εμείς είμαστε εναλλακτικοί. Ναι, οκ, οκ. Μάζε πει λέγα Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνεται το πρωινό εδώ, παρακαλώ πολύ. 16 Σεπτεμβρίου. Άρα λίγο το Τσολάκη μας λέει ψιλογαζί. Ναι, παιδιά, εσύ δεν είχες πει ότι παντρεύεται και μετά σε μια συνέντευξη λέει α, δεν ξέρω αυτό, αυτό να τ' άλλο. Και προφανώς δεν θέλει να το πει. Δεν μας δουλεύει ψιλογαζί. Και μας δουλεύει. Άμα έχεις κλείσει ημερομηνία, έχεις κλείσει. Δεν την κλείσει τελευταία στιγμή. Δεν θέλει να ματιάσουμε τον κύριο. Για να κλείσει Σεπτέμβρη γάμο, ξέρεις πολύ καλά ότι θέλει τουλάχιστον 5 μήνες. Ναι, είναι μια διαδικασία. Δεν είναι αύριο πάω βόλτα. Ακριβώς. Αλλά μπορεί να μην θέλει. Γράφει 16 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως. 16 Σεπτεμβρίου. Έχει βρει και νηφικό από τον Νίκο Προνόβιας. Και ο τίτλος είναι Θέλω να γίνουν γονείς. Στόχος είναι η δημιουργία οικογένειας και επίσης θα τη φτιάξει ο Βασίλης Μπολιούμπασης. Μην το πιείτε, λουστείτε. Κάνε και τη διαφήμιση. Την κάνει και στην εκπομπή. Όλα καλά, όλα ωραία, καλή λοιπόν. Έχω ακούσει επίσης μία πληροφορία. Τον Μπολιούμπαση. Όχι, αγάπη μου. Σχετικά με τα τηλεοπτικά, ότι θα κάνει του χρόνου, νομίζω, όχι, μου είπανε, τηλεπαιχνίδι το απόγευμα. Α. Μεσημερό απόγευμα. Θα είναι όμως τσιμτσιλή. Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι τις, τώρα τι έχω ακούσει, δεν είμαι και. Θα την αξιοποιήσει φέτος Α, δηλαδή. Θα την αξιοποιήσει φέτος Α. Μακάρι, ναι, ότι θα της δώσουν τηλεπαιχνίδι είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει η Ελένη. Είναι πολύ καλή παρουσία. Και επειδή ξέρω και πώς είναι στη δουλειά της, γιατί ξεκίνησε από το TV Μακεδονία ουσιαστικά, του ομίλου εδώ. Και συνεργαζόταν με την Πολυξένη την Καραμίκα, στην εκπομπή παρουσίαζα εγώ πριν χρόνια. Αρχιδάκτρια της Πολυξένη. Βεβαίως, μου έχει πει ότι είναι πολύ αγαπητό κορίτσι και τυπική. Εγώ είχα ακούσει για το Σαββατοκύριακο του Α. Και εκεί θα μ' άρεσε εμένα. Γιατί δεν είναι η Κωνσταντίνα Σπυρογκούλου? Όχι, βγήκε ανακοίνωση, τέλος. Α, βγήκε ανακοίνωση. Μάλιστα. Ναι, τέλος δεν θα είναι. Βγήκε ανακοίνωση. Ανακοίνωση βγήκε. Όταν βγαίνει επίσημα και δεν διαψεύδεται, δεν όλο αυτό που έχει γραφτεί. Εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Όχι, ανακοίνωση δεν βγήκε. Η ανακοίνωση δεν βγήκε. Δεν έχει διαψεύσει όλο αυτό που έχει γραφτεί. Ναι, αλλά δεν βγήκε. Όχι, δεν βγήκε. Όχι, δεν βγήκε. Χαιρέτσιο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ωραίο να βγει μια ανακοίνωση για μια εκπομπή που σταματάει, γιατί σε μια εκπομπή δουλεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι και μακάρι να φύγουν από εκεί, ρε παιδάκι, με αυτό λέω. Να ολοκληρώσω λίγο. Είναι πιο σημαντικό, ναι, παρακαλώ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό οι εκπομπές να συνεχίζουν. Γιατί άσχετα από τον ποιον ή ποια είναι μπροστά από τις κάμερες, υπάρχουν από πίσω 100 εργαζόμενοι. Οπότε αυτά τα πράγματα είναι πολύ λεπτά και δεν παίζουν. Ειδικά σήμερα.